διοίκησης για το πόρισμα για τη Μάνδρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Βλέπουμε μια προδημοσίευση ουσιαστικά του πορίσματος για τη Μάνδρα στην Εφημερίδα των Συντακτών. Μπορείτε να μας πείτε, σας παρακαλώ, τι περίπου λέει το πόρισμα? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το πόρισμα είναι ένα ενδιάμεσο πόρισμα σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που μας έστειλαν οι υπηρεσίες. Ακριβώς. Αυτά που διαπιστώσαμε ήταν αυθαιρεσίες. Αυθαιρεσίες οι οποίες έγιναν αιτία για να γίνει αυτό το μεγάλο κακό που έγινε. Πιο συγκεκριμένα, κυρία Παπασπύρου, μπορούμε λίγο να έχουμε. Ναι, θα σας πούμε. Ναι. Οι κατασκευές και τα κτίσματα εμπόδισαν τη ροή των υδάτων, των πλημμυρικών υδάτων, τουλάχιστον οι πιο ογκώδεις. Ήταν είτε αυθαίρετες είτε παράτυπες. Δηλαδή, είτε είναι αυθαίρετες όπως ήταν το αμαξοστάσιο του Δήμου, είτε παράτυπες, διότι τα δύο βιοτεχνικά κτίρια που υπάρχουν μέσα στο ρέμα, κατά τη διαδικασία που βγήκε η άδεια, απέκρυψαν ότι υπήρχε εκεί ρέμα. Μάλιστα, μας λέτε δηλαδή, κυρία Παπασπύρου, ότι το αμαξοστάσιο του Δήμου... Ναι, είναι αυθαίρετο. Είναι αυθαίρετο. Και ναι. Είναι μία από τις αιτίες τις οποίες είχαμε... Κυρία Παπασπύρου, αυτές τις πλημμύρες. Κυρία Παπασπύρου, ναι. Το πόρισμα λέει ότι θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αυτή η τραγωδία παρά το ακραίο καιρικό φαινόμενο, το έντονο καιρικό φαινόμενο. Να είχε... Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Κοιτάξτε να δείτε. Έπρεπε να είχαν γίνει έργα υδρονομίας πάνω στο όρος Πατέρας. Ανεξάρτητα αν είχε πάρει φωτιά. Είναι πετρώδες στο έδαφος και δεν συγκρατεί το νερό. Το νερό φεύγει με μεγάλη δύναμη. Ο δρόμος της παλαιάς εθνικής οδού Ελευσίνα Στιβών είναι μέσα στο ρέμα. Εγώ θα και το δεν έχουν γίνει με την ίδια διατύπωση. Προφανώς είχαμε ένα έντονο καιρικό φαινόμενο, μια μεγάλη παραδεταμένη βροχόπτωση. Ναι. Θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί, επειδή χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, να έχει αποφευχθεί όλο αυτό αν είχαν γίνει αυτά που έπρεπε να γίνουν τα προηγούμενα χρόνια και αν δεν είχαν γίνει αυτές οι παρανομίες που διαπιστώσατε. Φυσικά θα μπορούσε να είχαν αποφευχθεί, θα σας πω. Εάν είχαν γίνει τα διπλημμυρικά έργα, τα οποία κολλήσανε. Πότε κολλήσανε, κυρία Παπασπύρου, τα διπλημμυρικά έργα? Τα διπλημμυρικά έργα έχουν ξεκίνησε η μελέτη και στη συνέχεια προβλήματα παρουσιάστηκαν στην δημοπράτηση των εργασιών, πώς θα γινόντουσαν οι απολωτριώσεις, πόσο χρόνο πήραν αυτά. Επίσης, κυρία Παπασπύρου, μπορείτε να μας γίνετε πιο συγκεκριμένοι, πότε ξεκίνησαν αυτές οι μελέτες τουλάχιστον? Έχουν ξεκινήσει από παλιά οι μελέτες αυτές. Μάλιστα. Τώρα το έργο ήταν έτοιμο και τελικώς στη συγκεκριμένη περίπτωση οι εμεωνές και οι αγγυλώσεις επί τυπικών θεμάτων και όχι επί της ουσίας, καθώς και η λανθασμένη αξιολόγηση των προτεραιοτήτων και της σημασίας του επίγοντος της δημοπράτησης του έργου από πλευράς δασικών υπηρεσιών εμπόδισαν την υλοποίηση του αναγκαίου έργου της αντιπλημμυρικής δράσης. Άρα υπάρχει και γραφειοκρατία μέσα σε φυσικά, όλη την αυθαιρεσία. Ναι, φυσικά. Τελικά η συνένεση του Δασαρχείου Εγάλεων να εγκαταστήσει τον φορέα κατασκευής του έργου στην έκθεση όπου θα εκτελεστούν τα έργα, θεωρούμε ότι δίνει τη δυνατότητα επίσπευσης των ενεργειών για την εκτέλεση. Ναι, αλλά αυτό έγινε μετά. Ξέρετε, κυρία Παπασπύρου, πολλές φορές όταν βρισκόμαστε και απέναντι σε τέτοιες καταστάσεις, λέμε διαχρονικά υπάρχουν ευθύνες. Αλλά αυτό το διαχρονικά δεν το κάνουμε ποτέ πιο συγκεκριμένο. Εδώ έχουμε ένα διάμεσο πόρισμα, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι σχεδόν έτοιμο. Πότε εσείς εντοπίζετε τις παρατυπίες και πότε τις αβλεψίες? Από το 1950. Αλλά και το 2003 έγινε επέκταση του σχεδίου πόλεως μέσα στο ρέμα. Ναι. Κυρία Παπασπύρου. Η περιοχή ονομάστηκε Αγία Κατερίνη. Ναι. Άρα το 2003 λοιπόν έχουμε νέα επέκταση του σχεδίου πόλεως μέσα στο ρέμα. Χωρίς να έχουν ληφθεί, θα μπορούσε να γίνει αυτό, αλλά έπρεπε να είχαν ληφθεί τα απαιτούμενα, τα κατάλληλα μέτρα. Ποιος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του εκεί, η πολεοδομία, το δασαρχείο, ο Δήμος, η περιφέρεια? Όλοι μαζί, γιατί για να γίνει ένα έργο χρειάζεται πολλές υπηρεσίες να λάβουν μέρος. Δεν είναι από μία υπηρεσία μόνο. Είναι
ο σχεδιασμός, είναι ο Δήμος, είναι ο σχεδιασμός, η σχεδιαστή των όλων των τραπεζών. Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, κυρία Παπασπύρου, τουλάχιστον σε ένα σημείο. Γιατί εδώ αναφέρεται, όπως διαβάζουμε στην εφημερίδα. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα ενδιάμεσο πόρισμα. Ναι. Το τελικό πόρισμα και οι ευθύνες θα καταλογιστούν αφού τελειώσουν τα πάντα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Μισό λεπτό, κάτι τελευταίο, την καταλαβαίνω, φοβάμαι. Μόνο ήθελα να πω για το αμαξοστάσιο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δημοτικό αμαξοστάσιο Μάνδρας. Πότε έγινε το δημοτικό αμαξοστάσιο Μάνδρας? Πότε έγινε? Αυτό είναι από πάρα πολύ παλιά μέσα εκεί. Έγινε. Το είχαν. Το έχουν από πολύ καιρό. Αυτά σας είπα. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε επακριβώς. Εμείς είδαμε τι διαπιστώσεις κάναμε αυτή τη στιγμή. Είναι ένα πόρισμα που βγήκε μέσα σε ένα μήνα. Ούτε ένα μήνα. Πολύ γρήγορα. Πότε θα βγει το τελικό πόρισμα? Το τελικό πόρισμα ετοιμάζεται. Πότε θα περιμένουμε, βγει, πότε δηλαδή, περιμένουμε, κοιτάξτε να δείτε, περιμένουμε να μας δώσουν τις απαντήσεις οι αρμόδιες υπηρεσίες. Όχι, εγώ δεν το λέω με τη μορφή της πίεσης, απλώς για να το καταλάβουμε. Τώρα βγήκε σε ένα μήνα το ενδιάμεσο πόρισμα. Χρειάζονται 6 μήνες, μπορεί να χρειαστεί ένα έτος. Όχι, πολύ νωρίτερα, πολύ νωρίτερα. Εκεί θα αποδοθούν ευθύνες. Ονομαστικά, θα αποδοθούν ευθύνες ονομαστικά, κυρία Παπασπύρου. Βεβαίως. Και φανταζόμαστε ότι αυτό που συζητάμε τώρα και έχει να κάνει με το χρόνο θα είναι πιο συγκεκριμένες οι ημερομηνίες του πότε ξεκινούν μελέτες. Πότε έγινε το ένα, πότε δόθηκε η άδεια, πότε γίνανε οι κατασκευές και όλα αυτά. Εντάξει, εμείς τώρα απλώς διαπιστώσαμε ότι έχουν γίνει αυτές οι κατασκευές. Είδαμε ότι τα δύο εργοστάσια, τα δύο αυτές οι βιοτεχνίες έχουν κάνει παράνομα επεκτάσεις, ότι κατά τη διαδικασία εκδόσεως της άδειας δεν είχαν δηλώσει το ρέμα, ότι το αμαξοστάσιο του Δήμου είναι αυθαίρετο, δεν έχει άδεια. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός απώλειας των ανθρώπινων ζώων αφορούσε το προς τα πάνω τμήμα του ποταμού Σούρες. Επίσης, ο αγωγός που έφευγε το ρεύμα και πέρναγε από την οδό Κουροπούλη είχε κλειστεί, δεν μπορούσε να περάσει το νερό. Και ήταν και πάρα πολύ μικρός για να δεχθεί αυτό τον όγκο του νερού. Οι μελέτες που είχαν γίνει δεν είχαν λάβει υπόψη ότι εκεί ήταν δύο ρέματα τα οποία θα συναντώνται και σε μία πλημμύρα θα γινότανε αυτό το κακό. Κυρία Παπασπύρου, αυτή τη στιγμή δεν πρέπει. Πρέπει να κοιτάξουμε όλα τα ρέματα. Οδεύοντας προς το τελικό το πόρισμα, είναι συνεργάσιμες όλες οι υπηρεσίες, οι φορείς και τα πρόσωπα τα οποία διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια... Μέχρι στιγμής είναι συνεργάσιμες. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παπασπύρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είναι καλά. Το ενδιάμεσο πόρισμα βγήκε σχετικά... Όχι σχετικά, πάρα πολύ γρήγορα. Και μάλλον κακό τάξη δούρου από διάφορους, έτσι. Πάντως, Νίκο μου.